Τι κάνετε? Επίσης, καλή εβδομάδα στους ακροατές. Καλά και καλά. Λοιπόν, τι γίνεται με τις, με τις εστίες πυρκαγιάς κάθε τρεις και λίγο? Κυρία Ζαχαράκη, εάν να. Δεν βάλουμε βαθιά το χέρι στον τύπο των ύλων, εάν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στις διαστάσεις του και εάν δεν πάψουμε να χαϊδεύουμε αυτιά, θα καταστραφούν οι άνθρωποι. Και ήδη μαζί, ξέρετε, αντιμετωπίσαμε το θέμα με τις πηγές την προηγούμενη φορά. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και ήρθατε από αυτούς που παίξαν σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Φοβάμαι ότι σύντομα, εάν δεν ληφθούν μέτρα, θα αναγκαστεί όλη η κοινωνία να βγει στην επετεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και άλλου είδους προβλήματα. Ήδη είπατε το πρόβλημα. Η μεν προηγούμενη φωτιά που έγινε προ λίγο καιρό ήταν από τη ΔΕΗ, ξεκάθαρα από τη ΔΕΗ. Αυτή όμως η φωτιά δεν ήταν από τη ΔΕΗ. Αυτή η φωτιά ήταν από αυτό που περιγράψατε, θετικά κολλήματα. Προ 20 μέρες περίπου, ένα μήνα, ίσως και λιγότερο, στην Αμουδάρα, απέναντι προς τη θάλασσα, από τη θάλασσα και ξανά είχαμε φωτιά, πάλι από θετικά κολλήματα. Πέρασα και μίλησα με την πυροσβεστική. Έχω δει και σε άλλες περιπτώσεις, τόσο ο ίδιος που είχαν πάρει φωτιά, στην προηγούμενη φωτιά, που εκεί την καταστροφική που κάναμε και το μαζεύαμε τα λεφτά. Ανατολή, ξεκίνησε από την Κυρμανία. Είδα μπροστά μου, δίπλα και σκοπάνες, είχαν πάρει φωτιά τα φυτικά υπολείμματα και μου έλεγε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής εκεί ότι είχαν ρίξει 5 πυροσβεστικά νερό και δεν μπορούσαν να τα σβήσουν. Ναι, μα αυτά και σιγοκαίνε. Δεν το ξέρουμε αυτό. Νομίζω ότι δεν σβήνει λοιπόν η φωτιά αυτή. Κάνω απευθύνω έκκληση μέσω του σταθμού σας. Είχα σκοπό έτσι, αλλιώς έχω σκοπό να ανοίξω το θέμα τόσων ημερών. Σαν πολίτης πλέον και λιγότερο σαν πρόεδρος, σαν πολίτης. Θέλω πρέπει να μάθουμε να εκπαιδεύσουμε, να ακούσει, να λέμε, να το ξαναλέμε, να το ξαναλέμε, να το βάλει βαθιά ο κόσμος στο μυαλό του ότι αφήνοντας τα κλαδιά στο χωράφι του. Με την παραμικρή σπίθα θα κάψει διπλανού το χωράφι. Αφήνοντας τα θετικά υπολείμματα στην άκρη, μόλις πάρει φωτιά, θα κάψει διπλανού το θερμοκήπιο. Και το δικό του, μην πούμε. Για το δικό του είμαστε σίγουροι, αλλά τουλάχιστον εκείνη πέφτει τους ίδιους. Θα πρέπει λοιπόν να εξαλείψουμε τους λόγους που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, γιατί η φωτιά, και μιλεί κάποιος που είχε αντιμετωπίσει 10 φωτιές από το 1984. Μπορεί και παραπάνω, είναι τρόμος. Δεν μαζεύεται. Ας λένε για κυβερνήσεις, ας λένε για οποιοδήποτε κυβέρνηση να είναι, με όλες τις κυβερνήσεις έχω αντιμετωπίσει φωτιά. Κανείς δεν μπορούσε να την αντιμετωπίσει. Ειδικά όταν έχει οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν και έχει αέρα, τα πράγματα ανεξέλεκτα, δεν μαζεύεται. Ανεξέλεκτα. Είναι ανεξέλεκτα. Τώρα, σωστά, η προηγούμενη ήταν από τη ΔΕΗ, είχε και αέρα εκείνες τις μέρες, είχε λέτε. Είχε και αέρα, ευτυχώς προλάβαμε. Για αυτά τώρα δεν πρέπει να τα αφήνουμε έτσι, έχω την εντύπωση. Έτσι. Εγώ είχα βάλει φωτογραφίες, είχα δημοσιεύσει φωτογραφίες. Με ακριβώς το καλό διαχειριστικότητα, το είχα δημοσιεύσει. Το είχα προσέξει. Όχι ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί. Μπορεί να σπάσει μια αναπληρώνα. Μπορεί να συμβεί. Μα το έχουμε αντιμετωπίσει και στη παλιότερα, στον Κουτσουρά. Αν θυμάστε, είχε κατακαεί η περιοχή. Μετά από 10 χρόνια, αν μπορεί να είναι και 15, κάποιο ποσό έτσι βγήκε ως αποζημίωση από τη ΔΕΗ. Αλλά εκεί τώρα, εντάξει, είναι αλλού παπά Ευαγγέλου, γιατί υπάρχει λιγοστό προσωπικό. Οι άνθρωποι αυτοί τρέχουν και δεν φτάνουν. Παλιά νομίζω ότι πλένονταν και οι πυλώνες. Κάπως είχε καλύτερη συντήρηση, τέλος πάντων, για να μην λέω λεπτομέρειες. Ο Θέμελης, ο Ηράκλειος, ήταν προϊστάμενος και θυμάμαι είναι φίλος μου και ερχόταν με ελικόπτερο και τα πλένα. Τώρα δεν γίνονται αυτά, δεν υπάρχει προσωπικό. Όπου υπάρχει βλάβη μπορεί να πάνε, αλλά για να το ελέγξουν προληπτικά το δίκτυο, νομίζω ότι είναι πια, πώς να το πω τώρα, πολυτέλεια αυτό. Ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα, για τα φυτικά υπολείμματα, έχουμε κάνει εκατομμύρια εκπομπές. Όχι μόνο φέτος και πέρυσι και πρόπερσι με τα φυτικά υπολείμματα. Καθημερινά, κυρία Βεγράκη, πρέπει να το λέμε. Καθημερινά να μας ακούσουν, να ακούνε, να ξανακούσουν. Και είχαμε και το πρόεδρε, θυμάστε, με τη μεγάλη φωτιά, ότι τα θερμοκήπια που κάηκαν είχαν φυτικά υπολείμματα γύρω-γύρω ή δεν τα είχαν καθαρίσει από τα ξεραμένα φυτά.
όσα είχαν καθαριστεί, δεν πειράχ, δεν τα πήραξε φωτιά, αν θυμάστε. Ή τουλάχιστον μπορεί να έκανε άλλες ζημιές, αλλά δεν πήρε φωτιά το περίγυρος. Μόνο και μόνο αυτό λέει πολλά. Λοιπόν, τώρα η κατάσταση ποια είναι? Έχετε ανεξέλεγκτα εδώ και εκεί τα φυτικά υπολείμματα? Τα έχουμε, τα έχουν. Έχουμε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Τα αφήνουν δυστυχώς στη γωνία. Στη γωνία του, στα φυτικά απολύματα, αρκετοί, όχι όλοι. Γιατί εγώ έζησα προχθές, ήμουνα με τους ανθρώπους, με αγρότες εκεί που ήταν οι άνθρωποι που φοβόταν να πάθουν ζημιά, και οι ίδιοι λένε ότι δεν το κάνουν όλοι. Κάποιοι τα αφήνουν, όχι όλοι. Και ότι συμφωνούν, πρέπει να μαζεύονται. Εγώ σκέφτομαι το εξής, δεν ξέρω, θα το μελετήσω, γιατί είναι κάτι που με απασχολεί αρκετές μέρες. Σκέφτομαι να βρω ένα χώρο εδώ. Να δούμε ποιο τρόπο θα πηγαίνουμε να παίρνουμε τα υπολείμματα από τα χωράφια των ανθρώπων. Με πώς θα μπορούμε να το κάνουμε. Να τα καίμε μαζεμένα, να έχουμε και την πυροδεσκή δίπλα. Ναι, δεν ξέρω αν αυτό επιτρέπεται. Είναι ένα θέμα, είναι τεράστιο θέμα. Είναι τεράστιο θέμα. Δηλαδή, ναι, εδώ πρέπει να υπάρχει συντονισμός ενεργειών και καμιά φορά και παρατυπίες. Δηλαδή πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα μαζεύουμε τα υπολείμματα έτσι ώστε να μην είναι στα χωράφια και κινδυνεύουν οι άνθρωποι. Πρέπει να το δούμε αυτό, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και πρέπει να βρούμε ένα χώρο. Να δούμε, όλοι οι αγρότες έχουν αυτοκίνητα. Έχουν 4x4, έχουν και με χορτηγά, θα μπορούσαμε να γίνει μια συζήτηση, ο αγροτικός σύλλογος. Να δούμε με τι τρόπο θα κάνουμε. Είναι σοβαρό το θέμα. Δεν μπορεί να κινδυνεύουμε καθόλου. Δεν μπορεί να κινδυνεύουν άνθρωποι που δεν φταίνουν. Και να πούμε ότι το καλοκαίρι είναι μπροστά μας, έτσι. Δηλαδή δεν ακόμα είναι βλέπετε, Σεπτέμβριο, αλλά τον καιρό. Είναι ανεβασμένες θερμοκρασίες. Θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση με μοναδικό θέμα αυτό. Πρέπει να γίνει αυτό και τα άλλα. Τι θα τα κάνουμε, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να το αφήσουμε το θέμα έτσι. Μάλιστα. Δεν μπορεί να μείνει το θέμα. Δεν μπορεί να κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή να κινδυνεύουν περιουσίες των ανθρώπων από μια ανθρώπινη αμέλεια. Θα πρέπει να το δούμε. Εγώ επίσης θέλω να σας μεταφέρω και κάτι άλλο. Να, σας ακούμε. Έχουμε, γιατί με πήραν και προηγουμένως από άλλο ραδιόφωνο και το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό για να το πω και σε εσάς, που είναι, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Ότι στην περιοχή Γαβρίλη, τρέχει το νερό ίδρυυσης εδώ και 3 μήνες. Έχουν ενημερωθεί οι πάντες. Το είχαμε ξαναπεί και μαζί. Ναι. Τρεις μήνες τρέχει το νερό του ΤΟΕΒ. Όχι, δεν είναι του ΤΟΕΒ. Δεν είναι του ΤΟΕΒ. Είναι της ίδρυυσης που έρχεται στην Ιερά Πέτρα. Είναι αυτό που πήγε νερό η Ιερά Πέτρα. Θέλω μέσα από την εκπομπή σας να επισημάνω, όσο και να ενοχλεί, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εξάλλου ο ρόλος μου δεν είναι να είμαι αρεστός. Υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο με τη μηνύη ύπαρξη αντιδημαρχίας ίδρυσης αποχέτευσης. Έχουν φορτωθεί πάρα πολλά στις τεχνικές υπηρεσίες και φοβάμαι ότι με δυσκολία ανταποκρίνεται. Πρέπει κάτι να γίνει. Ναι, αλλά δεν είναι μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες. Μιλάτε τώρα για 3 μήνες. Τρέχει το νερό. Φτιάχνουν οι πάντες. Ήρθανε, το φτιάξανε. Ξανάσπασε μετά από 2 μέρες. Με ενημέρωση η κυρία Καπαράκη, το επαναλαμβάνω σε εσάς, η αδερφή του Προέδρου των. Το ξεχνώ το όνομα του χωριού. Πώς το λέω, Χριστού. Να. Τρέχει το νερό, πήρα αμέσως δηλαδή τηλέφωνο. Στο Χριστό, εκεί σε αυτό το δημοτικό διαμέρισμα. Όχι, εδώ, σε μένα τρέχει. Στο Γαβρίλη. Στο Γαβρίλη είναι από εκεί που ήταν η φωτιά περιοχή, καταλάβετε. Περιοχή Μύρτους. Ναι. Λοιπόν, με ενημέρωσε. Ενημέρωσα. Τρέχει. Τρέχει. Είναι το δίκτυο παλιό, πρέπει κάτι να γίνει. Πάντως, βλέπω δυσλειτουργίες με την έλλειψη τη δημαρχία. Και πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και πώς έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα. Έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα σε άλλους τομείς. Σε αυτόν τον τομέα, δυστυχώς, θέλει κάποιον να είναι μοναδικός υπεύθυνος. Θέλει αντιδήμαρχο, κατά τη γνώμη μου. Μάλιστα. Σε κανένα Δήμο δεν υπάρχει. Έχει πάει είναι. Λοιπόν η τεχνική υπηρεσία, το έχει φτιάξει, το έχει ξαναφτιάξει, αλλά δεν. Εκεί τρέχει. Συνεχίζει να τρέχουν μεγάλες ποσότητες νερό στους δρόμους και. Ναι. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Ναι.
Να, και έχουμε απ' την άλλη έλλειψη νερού. Έτσι. Γιατί και το φράγμα αδειάζει, έχει να κάνει και με την ίδρυψη και με την άρδευση. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ακριβώς. Έτσι, είναι αντιφατικό. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Είναι, οι υπηρεσίες πρέπει να επιμεληθούν εκεί και να το σάξουν μια και καλή, αν γίνεται. Αν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να προσθέσετε δεν στα θέλω, δύο δεν θέματα αυτά. Κάτι άλλο να πω. Θέλω μόνο από την να ενημερώσω που το έχει κάνει και ο κ. Φοροδής για τις 23 Σεπτέμβρη, αλλά έχουμε χρόνο να το πούμε, για τη γιορτή τουρισμού του Μύρτος, η οποία είναι γίνει θεσμός πλέον και θα επανοληφθεί και φέτος. Και θα έχουμε την χρόνο. Ευκαιρία να το, ναι, ξανά να το πούμε, έτσι να το θυμάται ο κόσμος λίγο πριν την εκδήλωση. Ωραία. Είναι ενταγμένο στο πλαίσιο του φεστιβάλ τουρισμού που έχει κάνει η Επιτροπή Τουρισμού Δήμου. Θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Θα αλαμβάνει ο χρόνος πιο, να είναι πιο πρόσφατο λίγο να ενημερώσουμε. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά πρώτα. Καλημέρα μας εκεί στο Μύρτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να φτάσουμε στους προβλητισμούς. Και εμείς ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλημέρα να έχετε. Γεια σας. Αυτά λοιπόν με τον πρόεδρο του Μύρτους. Δύο θέματα. Βασικά αυτό με τις φωτιές. Κάτρες και λίγο έχουμε μια εστία φωτιάς εκεί προς το Μύρτος. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα φυτικά υπολείμματα είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρότητα. Και έθεσε και το θέμα του νερού. Τρεις μήνες τώρα τρέχει νερό στο δρόμο. Εντάξει, δεν μου πει να γίνει η πρώτη φορά. Πάμε να διάλειμμα. Όταν η ποιότητα και η ποικιλία συνδυάζονται, τότε καταστήματα Τζανής. Χάρη στην προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας, δημιουργεί